Μετά τον κύριο Κικίλια, ακολούθησε ο κύριος Ακουμανέας, ο ελτός του κύριου Κικίλια. Η αποχώρηση λοιπόν του κύριου Ακουμανέα από την Προεδρία του ΕΟΔΗ σηματοδότησε το ξερίζωμα των κικιλικών, όπως τα ακούτε. Βέβαια, για να μην δημιουργήσουν προβλήματα, οι νεοδημοκράτες, όταν παίρνουν μια καρέκλα, δίνουν μια άλλη καρέκλα. Γιατί δεν μπορεί να χαλαστεί. Πήρα λοιπόν τον Κικίλια, τον πήρα τουρισμού. Εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί με την ανάλυση του κατοικών του Κικίλια ο κ. Ακουμανέας, είχε τοποθετηθεί. Μάλιστα, η φιλία των δύο αντρών, δεν είναι τωρινή, προκάλεσε φήμες για ανάληψη μάλιστα νέα θέση σε αποκτευόμενο φορέα του Υπουργείου Τουρισμού. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης ήταν ο Κουντουζαμάκης. Για όσους δεν ξέρουν ότι δεν ήταν πολύ καλή η απομάκρυνση του. Όπως και ο κ. Καρδαλιά, ο πρώην Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και νυν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καρδαλιάς, πρωταγωνιστή στην εφαρμογή των μέτρων, ο σάκος του Μπόξ δηλαδή, τον είχαν προς την ώρα οι νέοι δημοκράτες. Τον έβαλαν μπροστά και αυτό ήταν το για την πλέπα. Τον χρησιμοποίησαν όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα αν ήταν καλό ή κακό, είναι δικό σα θέμα, ο καθένα αποφασίζει και λέει την άποψή του. Κατά την άποψή μου, όλοι τα πέτυχαν. Απέτυχαν γιατί δεν υπήρχε ποτέ σε αυτό το κράτος οργάνωση πραγματική. Ο Καρδαλιάς λοιπόν ως νέος υπουργός άμυνας είναι φίλος του πρωθυπουργού. Τον εκτιμάει πάρα πολύ ο πρωθυπουργός. Δεν απομακρύνθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση, παρότι του καταλογίστηκαν και ευθύνες για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, Βαρυπόμπη κτλ. Εκεί λοιπόν να δούμε και τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, αλλά ενώ εξαφανίζεται, που και που βγαίνει και μιλάει. Ο Φικιάλιος, μορφή. Πραγματική μορφή ο τύπος. Και ενώ μου λέει αβούδες, το ιερό τέρας, ο κύριος Τσιόδρας, γιατί αν σας δείξω το βίντεο τι έλεγε με τις μάσκες και τις μασκούλες, τα πηγαίνω τα παράθυρα όλοι σας. Για να μην πω τι έλεγε τον κοροναϊό στην αρχή ο κ. Σιώδας. Μπορεί κάποιο από εσάς επειδή έχει μιλήχιο, ήρεμο ύφος, εγώ το... Μην το παρεξηγήσουν όσοι δεν είναι. Το μελιστάλακτο, μην πω ποτικό μαμί αυτή την ξέστε τώρα. Μελιστάλακτο, είναι ευγενέστατο τα λοιπά. Έχει ασυμβατική φυσιογνωμία. Νομίζω κάποιοι ότι είναι κάτι μεγάλο. Τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Σώσα εκεί πέρα έξω. Όπως και πολλοί άλλοι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο καθηγητής φαίνεται ότι επανέρχεται. Κουντουζαμάκης έφυγε και λέω εγώ εσάς, όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν επιτυχώς κατά την κυβέρνηση την πανδημία, αφού ήταν αριστεύσαντες, ευδοκίμως αριστεύσαντες, γιατί έπρεπε να ξυλωθούν και να βάλουμε καινούριους. Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Θέλω τη δική σας κρίση. Μην κάνετε σαν το μοσχάρι που είναι κούτσιρο. Δεν είναι κούτσιρο, κροκόδηλος είναι. Εμείς επιμένουμε, δεν είναι κροκόδηλος, ρε παιδιά. Κούτσιρο είναι. Βρε κροκόδηλος είναι. Κούτσιρο είναι. Μου θυμίζει τον παππού μου τον Πόντιο στον παλιό μιλότοπο που μάλλον είναι μόνο το σόι γιατί του λέγαμε ότι είναι Παρασκευή και είναι Σάββατο. Για μένα λέγεται και είναι Σάββατο. Βρε Γιώργο, Γιώργο το λέγαμε το Μακαρίτη, με ρωτάει εμένα και με έπεσε κιόλας. Λέω Παρασκευή είναι σήμερα. Τα πινελή και τα ποντιακά. Για μένα είναι Σάββατο. Για τεμέ Σάββατο. Μα δεν είναι Σάββατο. Για μένα Σάββατο είναι. Έτσι κάνετε πολλοί από εσάς. Για μένα, αλλά αντάμε παντά ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν είναι λογική αυτή. Ψηφίσουμε κοινά. Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε παιδιά. Η πατρίδα ρε παιδιά. Και για να καταλάβετε τι εγκληματικά κάνει λέει, την Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά πρέπει να διαβάσετε λίγο παραπάνω. Τώρα που μιλάμε, ξέρετε ότι η Ελλάδα αφήνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να ελέγχουν τα σύνορα. Το ξέρετε. Σας το έχει πει κανείς. Το παραδέχτηκε ο Μηταράκης στη Βουλή. Τα σύνορα τα ελληνικά τα ελέγχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι ο Κροστάτος. Σας παραμυθιάζουν. Πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, διότι δημιουργούνται αμφιβολίες για τον ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Άμυνας. Μέσω λοιπόν του Υπουργείου Μεταναστεύσεως και των υπερεθνικών οργανισμών ζητείται να δημιουργηθεί, το ζήτησε επισήμως πλέον, εποπτικός μηχανισμός παρακολούθησης συνόρων από τις ΜΚΟ. Το ζήτησε, είπατε, αρμοστία του ΟΗΕ και λέει ότι θέλουμε να εποπτεύουμε τις διαδικασίες εισόδου αλλά και εξόδου που δεν υπάρχουν. Οι υπερεθνικοί λοιπόν οργανισμοί και ΜΚΟ κατηγορούν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι γίνονται παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληρωμένοι ψευτοδημοσιογράφοι στη Λέσβο, στη Χίο, στον Εύρο, που ανεβάζει στο Twitter ψέματα
ότι οι Έλληνες φαίνονται άσχημα, κάνουν pushback. Έχουν το δικαίωμα οι Έλληνες να κάνουν pushback. Δηλαδή, διαστρεβλώνουν το γεγονός να εκθεθεί η χώρα, ώστε με τον ψυχολογικό, ψυχικό εκβιασμό αυτόν να δεχόμαστε κατά εκατοντάδες χιλιάδες όποιον έρχεται από οπουδήποτε. Συζητείται λοιπόν καθ' όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, χερσαίων και θαλασσίων να αναπτυχθεί μηχανισμός παρακολούθησης από ΜΚΟ και την ΥΠΑ Θερμοστία. Θα ελέγχει λέει τις κινήσεις του λιμενικού ή του στρατού για το αν επιτελούν σωστά το έργο τους. Αυτό που σας λέω τώρα, φίλες και φίλοι, δεν τα λέω εγώ. Τα είπε ο κύριος Μηταράκης στο ελληνικό κοινοβούλιο σε απάντησή του σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πολυδάκη, που του κάνει την ερώτηση. Η ΜΚΟ θα ελέγχει τα σύνορα της Ελλάδας, το καταλαβαίνετε. Αυτό που αποσιωπάτε είναι ότι γίνεται στην περίπτωση που ένα κράτος αποδεδειγμένα εργαλοποιεί το μεταναστευτικό προς ίδιον όφελος. Το παράδειγμα της Τουρκίας, που αντέγραψε η Λευκορωσία στα σύνορα της με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να έχουν δηλαδή καταθέσει πρόταση νομοποίησης των αποτροπών και επαναπροωθήσεων. Τι κάνει δηλαδή η ΜΚΟ? Εμείς δεν θα πάμε σύνορα, θα ελέγχουμε το λιμενικό, αν παρεκκλίνουν λίγο από τα ανοιχτά σύνορα, θα κάνουν εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ για να καταδικαστεί η Ελλάδα. Κλείστε τις ΜΚΟ επιτέλους! Ψεύτες! Βγήκε το θυμάμαι, βγήκε ο... Αν δεν πω κάτι το γραφικό τύπο, αισθάνεται το πατριώτη, αλλά όλοι αυτοί οι δημοκράτες βουλευτές που το παίζουν πατριώτες, έβγαιναν και έλεγαν θα κλείσουν τις ΜΚΟ. Θα κάνουμε οικονομικό έλεγχο, θα κάνουμε αυτό. Και δεν κάνουν τίποτα. Οι ΜΚΟ λειτουργούν στην Ελλάδα παράνομα. Παράνομα το καταλαβαίνετε. Παράνομα. Για ζητήματα εθνικής ασφαλείας παράνομα λειτουργούν. Ακούστε τώρα. Στην ΥΠΑ Θερμοστία έχουν παρακολουθεί τεράστιες αρμοδιότητες. Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα λέει ο υπουργός ο κ. Μηταράκης. Δεν το λέω εγώ. Πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων για στέγαση όπως το ΕΣΤΙΑ. Το πρόγραμμα Ήλιος και η καταβολή μετρητών έχουν παρακολουθεί στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως. Ακούστε τώρα, τα λεφτά αυτά δεν τα δίνει η Ευρώπη. Τα δίνει το Υπουργείο Μεταναστεύσεως και είναι υλικά λεφτά. Είναι από τον προϋπολογισμό το δικό σας. Από την τσέπη σας πληρώνονται, κύριοι, τα 500 ευρώ. Έχει αλλάξει το καθεστώς εδώ και 5 μήνες. Ό,τι χρήμα πηγαίνει στις τσέπες των παράνομων μεταναστών, προσφύγων, μεταναστών, πείτε όπως θέλετε, μωρέ. Είναι ελληνικό κρατικό χρήμα το 80%. Το καταλαβαίνετε. Έτσι δικαιολογείται λοιπόν η κατασκευή των υποδομών στην Παραμεθόριο, οι μοναδικές τέτοιου μεγέθους σε όλη την Ευρώπη. Τέτοιες δομές επικισμού νησιών και ακούστε το ξύμορο. Ενώ η Χίος, η Λέσμος, η Λέρος, η Σάμος, ο πληθυσμός μειώνονται ο ελληνικός, έχουμε αύξηση 7 και 8% λόγω των μεταναστών. Κατάλαβες τη λογιά μου. Ενώ μειώνονται οι Έλληνες γηγενείς, επειδή μπαίνουν μέσα, είναι η μοναδική νομή που αύξησαν τον πληθυσμό τους. Ενώ οι άλλοι νομοί μειώνονται. Τα νησιά λοιπόν μετατρέπονται σε χώρα εγκλωβισμού μεταναστών και προσφύγων ή παράνομων μεταναστών. Αφού ούτε επιστροφές γίνονται, ούτε με εγκαταστάσεις. Δείτε εδώ, να το. Αυτό είναι χωριό 15 με 20 χιλιάδων κατοίκων. Είναι συσσάμο, παιδιά. Είναι συσσάμο, είναι ντροπή. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε το για να καταλάβετε τι έρχεται. Κοιτάξτε δομές. Δείτε την κατάντια του ελληνικού κράτους για να κονομάνει οι κολλητοί τους. Για να κονομάνει οι κολλητοί τους, τα φιλαράκια τους. Γιατί η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποδείξεις ψυχών. Γιατί η Ελλάδα πληρώνει από την τσέπη του Έλληνας για να γεμίζει και να αλλοιώνει την πληθυσμιακή εθνοτική σύνδεση της χώρας η Νέα Δημοκρατία.